Και τώρα πάμε να δούμε πώς αντιδρά ο Χρήστος Μενιδιάτης στις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η κυρία Ναναμούσκουρη για τον ελληνικό λαό με αφορμή την οικονομική κρίση. Μίλησε στην συνάδελφό μας τη Λένα Καρπέτα και σχολίασε τα όσα ακριβώς είπε η κυρία Μούσκουρη. Τώρα σε ψάχνω παντού με την καρδιά και το νου. Δεν ξέρω αν άκουσες κάποιες δηλώσεις που έκανε η κυρία Νάνα Μούσκουρη. Σίγουρα ένα παράδειγμα. Σαν μέγεθος μου είναι ανεπίτρεπτο να σχολιάσω ένα κριτικάρο την Νάνα Μούσκουρη. Έτσι είναι πολύ μεγάλη, πολύ τεράστια σε προσωπικότητα. Αλλά νομίζω πως ήταν μεγάλο ατόπιμα να μιλήσει έτσι και να πάρει θέση σε μια τόσο έτσι δύσκολη στιγμή για όλους εμάς, έτσι, για όλους τους Έλληνες. Ελληνίδα είναι, μέσα από αυτόν τον τόπο αναδείχθηκε, μέσα από τραγούδια έγινε αυτή που έγινε, ελληνικά καθαρά, και νομίζω πως ήταν άδικο. Εδώ αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης πολλές οικογένειες. Είναι πραγματικά υπαρκτό το θέμα, δεν έχουν να φάνε. Και σε τέτοιες περιόδους, ιδιαίτερα από ανθρώπους που σίγουρα δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και έχουν επιλέξει το να ζουν μάλλον και μακριά από την Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη περίοδο, νομίζω πως καλύτερα θα έπρεπε να αποφεύγουν να μιλάνε. Ίσως στην εικόνα και στο μυαλό της κυρίας Μούσκουρη υπάρχει μια άλλη εικόνα πριν 5-10 ετών για την Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Όμως εσύ δίνεις αγάπη άλλου. Αυτό που είναι τώρα πολύ επίκαιρο είναι το Dancing on Ice. Έχουν πάει και πολλοί τραγουδιστές. Τα πάνε εξίσου καλά, όπως και όταν τραγουδάνε. Είδαμε την Πάμελα, τον Κωνσταντίνο, τον Χριστοφόρου. Το έχεις δει εσύ? Πολύ λίγο. Είναι φίλος μου και ο Κωνσταντίνος και η Πάμελα. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι αρέσει τον κόσμο. Πολύ δύσκολα. Καλά, από άποψη δυσκολία, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα πήγαινε, ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο για τα... Ποτέ, ποτέ. Είναι επικίνδυνο για τα δικά μου τα μέτρα. Τι με λες, λίγο ψηλό και ατζούμπαλο. Άμα είσαι ψηλό, σίγουρα. Με την ισορροπία γενικώ δεν τα πάω καλά όταν περπατάω. Πόσο όταν περπατάω πάνω στον πάγο, έτσι. Τώρα σε ψάχνω παντού. Έχουμε νέο κομμάτι, η μπαλάντα έχει κυκλοφορήσει. Είναι πολύ αισιακή μπαλάντα. Τίτλος είναι «Τώρα σε ψάχνω παντού». Είναι ένα τραγούδι που πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Από τις λίγες φορές που τραγουδάω κάποιο κομμάτι και δένομαι τόσο πολύ έντονα μαζί του. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χρήστο Μενιδιάτη, τον οποίο ξέρετε αγαπάω.